Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Η κυβέρνηση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις τοποθετήσεις των Υπουργών επιχειρεί να εκβιάσει τους εργαζόμενους, όπως έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για νέες θυσίες, για να βάλουν αδιαμαρτύρητα ξανά πλάτη, για να σωθεί ό,τι σώζεται από τους τζίρους και τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων, των tour operator, των αερομεταφορικών και ναυτιλιακών εταιριών. Πρόκειται για τις καμαριέρες, τους σερβιτόρους, τους ρεσεψιονίστες, τους μάγειρους και βοηθούς μαγείρων που φτύνουν αίμα από το πρωί μέχρι το βράδυ με τα εξαντλητικά ωράρια. Είναι εκείνοι που τους μαζεύουν τα ασθενοφόρα από την εξαντλητική δουλειά, που βιώνουν το φόβο και την τρομοκρατία από τον προϊστάμενο και τον εργοδότη. Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές, μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που συνθλίβονται μπροστά στα μεγαθύρια της τουριστικής βιομηχανίας και είναι μόνιμα στο στόχαστρο των κυβερνήσεων. Και έχει το θράσος η κυβέρνηση να τους καλεί σε εθνική συστράτευση, έχοντας ήδη στην πλάτη τους 3 μνημόνια και χιλιάδες εφαρμοστικούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ. Τη στιγμή μάλιστα που προστέθηκαν οι πρόσφατες αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με το πρόσχημα του κορονοϊού και θα προστεθούν ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα. Στην πράξη, τους καλεί να προσαρμοστούν και να πειθαρχήσουν στις νέες προκλητικές απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού για νέα προνόμια, ρευστό με τη σέσουλα, όπως υποδεικνύουν οι Κομισιόν, ο ΣΕΦ και ο ΣΕΤΕ. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι αυτό το τουριστικό θαύμα, τα εκατομμύρια τουριστών με τα τσάρτερ και τα κρουαζιερόπλια, πού είναι τα δισεκατομμύρια ευρώ που τσέπωσαν μέσα στην κρίση, που για αυτούς ήταν η χρυσή εποχή. Τα επένδυσαν για να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία, ενώ εξαγόρασαν άλλα, απολαμβάνουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του δημοσίου με φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές, νέα προκλητικά κίνητρα που τους παρέχει ο αναπτυξιακός νόμος, πακτολό εκατομμυρίων ευρώ για τσάμπα τουριστική προβολή από Υπουργεία, πόρους περιφερειών και δήμων, από κοινοτική χρηματοδότηση, αμέτρητος κατάλογος προνομίων και διευκολύσεων. Αυτό λοιπόν το τουριστικό θαύμα είναι τραύμα για τους εργαζόμενους. Στηρίχτηκε σε 14 διαφορετικές μορφές εργασιακής ζούγκλας, σε εντατικοποίηση της δουλειάς, σε εξευτελιστικούς μισθούς, σε ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων ή στην καλύτερη περίπτωση σε συμβάσεις που κάλυπταν μόνο το 10% των εργαζομένων στον τουρισμό. Και τώρα οι όμιλοι κλαίγονται και εκβιάζουν, θέλουν κι άλλα. Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τους ικανοποιήσει με νέα παχυλή ρευστότητα, με αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη επιχειρήσεων μεγάλης κεφαλαιοποίησης με 7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2020 από το Ταμείο Εγκυοδοσίας Επιχειρήσεων, με το δημόσιο να τους εγγυάται έως και το 80% των δανείων, ενώ αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες θα συνεχίσουν να βουλιάζουν στα χρέη. Αυτά είπε χθες και ο Υπουργός Τουρισμού, ότι η κυβέρνηση στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και τους στρατηγικούς στόχους του τουρισμού και προς αυτή την κατεύθυνση θα ενωθούν στο κοινό αυτό στρατηγικό στόχο κεντρικό κράτος, περιφέρειες και ιδιωτικός τομέας. Και ενώ η κυβέρνηση δίνει τα ρέστα της, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο λαγού βρήκε τα μέτρα ενίσχυσης των ομίλων ανεπαρκή. Τσακώνεστε μεταξύ σας, δίνοντας εξετάσεις στο μεγάλο κεφάλαιο για το ποιος είναι πιο ικανός να το υπηρετήσει. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι από ποια σκοπιά τοποθετείται ο καθένας μας. Από τη σκοπιά των εργαζομένων, των συμφερόντων του ή από τη σκοπιά των επιχειρηματικών ομίλων. Και οι δυο κερδισμένοι δεν γίνεται. Και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το ΚΚΕ το λέμε καθαρά. Είναι με το μέρος της εργατιάς, των αυτοαπασχολούμενων στον κλάδο, τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Είναι ελπιδοφόρες οι μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις των εργαζομένων στην Κρήτη. Χαιρετίζουμε αυτές που είναι σε εξέλιξη σήμερα στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη στις 28 του Μάη, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στο Λασίθι, σε όλη τη χώρα. Και φυσικά θα κλιμακωθούν αυτοί οι αγώνες και τον Ιούνιο. Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται περήφανα, διεκδικώντας το δίκιο τους,
δεν σκύβουν το κεφάλι, δεν πειθαρχούν, δεν τσιμπάνε στο αφήγημα της κυβέρνησης για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Το ΚΚΕ στηρίζει στεναρά, αποφασιστικά τα αιτήματα των εργαζομένων για την προστασία τους με όλα τα μισθολογικά, εργασιακά και άλλα δικαιώματα, καθώς και την προστασία των αυτοαπασχολουμένων, των οικογενειακών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο με φοροαπαλλαγές και απαλλαγή από χρέη και μια σειρά ζητήματα όπως είναι οι λογαριασμοί στη ΔΕΗ για να διατηρήσουν τα καταλήματά τους, τα καταστήματά τους. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης προωθεί με απροκάλυπτο τρόπο μια ολόκληρη σειρά από τουριστικές δραστηριότητες, διευκολύνοντας επιχειρηματικούς ομίλους να προχωρήσουν σε σχετικές επενδύσεις με fast-track διαδικασίες αδειοδότησης. Μετά τα θαλάσσια οικόπεδα που παραχώρησαν διαχρονικά και με τη σειρά ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία στους διεθνείς ενεργειακούς μονοπωλιακούς ομίλους για υδρογονάνθρακες, τώρα παραχωρούν θαλάσσια οικόπεδα στους μεγάλους ομίλους του τουρισμού. Παραχωρούν με συνοπτικές διαδικασίες τη χρήση αγιαλού και παραλίας για επιχειρηματική εκμετάλλευση με την προσκόμιση απλών δικαιολογητικών, όπως προβλεπότανε άλλωστε σε διάταξη του αναπτυξιακού νόμου που όμως είχε αποσυρθεί λόγω των έντονων αντιδράσεων. Έρουν και τους τελευταίους περιορισμούς για περιοχές που επιτρέπονταν οι καταδύσεις και ανοίγει ο δρόμος για καταδυτικά πάρκα. Παραδίδονται περιοχές απαγορευμένες μέχρι σήμερα σε επιχειρηματικούς ομίλους και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τουριστική εκμετάλλευση με τη μορφή συμβάσεων παραχώρησης, η διάρκεια των οποίων θα είναι για 20 έτη, πρώτα ήταν στα 10, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 10 χρόνια ήταν στα 5. Με περίοδο χάριτος ενός έτους από την παραχώρηση για την καταβολή του μισθώματος, τα δε αντίτιμα είναι άκρος προκλητικά. Παραδίδονται νησιωτικά συμπλέγματα, λίμνες, ποτάμια, σπήλαια, θαλάσσιες περιοχές, εγιαλή, ακτές, ενάλλοι αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιοχές που βρίσκονται σε δίκτυο Natura 2000. Μεταξύ αυτών έχουν δει και το φως της δημοσιότητας νησιά, κρίσιμα, ιστορικά, όπως είναι η Γιάρος, η Μακρόνησος, η Γάβδος, η Σπιναλόγκα, η Γραβούσα, η Χρυσή. Είναι γνωστή η εμπλοκή της ΜΚΟ Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Προβλέπει επιπλέον κοινή υπουργική απόφαση με βάση την οποία είναι δυνατόν θαλάσσια έκταση μαζί με τον αντίστοιχο πυθμένα να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο. Τα χωράει δηλαδή όλα. Προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα με αρκετές διατάξεις του νομοσχεδίου που μοιάζουν φωτογραφικές, όπως ναυάγια πλοίων και αεροσκαφών με αρχαιολογική σημασία, όπως το ναυάγιο των Αντικυθύρων και της Ακίνθου, τα οποία με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού από το 2003 έχουν χαρακτηριστεί πολιτιστικά αγαθά και δεν επιτρέπονται έως σήμερα οι καταδύσεις αναψυχής. Και για όλους αυτούς τους σχεδιασμούς δεν πήρατε καν τη γνώμη των επιστημονικών φορέων όπως του ΕΛΚΕΘΕ. Αγνοήσατε προτάσεις και επισυμβάσεις των αρχαιολόγων. Βάζετε σε κίνδυνο τους θαλάσσιους ερευνητικούς σκοπούς και την προστασία των ενάλλιων αρχαιολογικών χώρων. Βάζετε σε κίνδυνο αρχαία και επισκέπτες, καταργώντας την υποχρέωση συνοδείας επισκεπτών αυτοδητών από δίτες αρχαιολόγους στους επισκέψιμους αυτούς αρχαιολογικούς χώρους. Θα επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο με συνοδεία από αδειοδοτημένους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών, δηλαδή από τους ιδιώτες. Καταργούνται επίσης υπέρμετρες τεχνικές διοικητικές απαγορεύσεις σχετικά με την πλήρωση φιαλών οξυγόνου επί των σκαφών. Σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες θα περιοριστούν, όπως η παράκτια αλληλεία για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα παρουσιαστεί σαν υποκατάστατό τους. Το κράτος πλέον δεν θα έχει τον πλήρη έλεγχο θαλάσσιων περιοχών και υδάτινων πόρων. Οι φορείς διαχείρισης που θα συσταθούν για τα καταδυτικά πάρκα θα είναι το εργαλείο για να παραχωρούνται σταδιακά στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό το αστικό κράτος αναλαμβάνει ρόλο ρυθμιστή, όχι μόνο για τη συγκρότηση συμβουλίων και οργάνων για να προωθήσει τα ζητήματα του καταδυτικού τουρισμού για λογαριασμό μονοπωλίων
επεξεργασία σχεδίων συντονισμού και προβολής, αλλά θα παρέχει και οικονομικά κίνητρα, νέες φοροελαφρύνσεις για τους επενδυτές σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που αναλύονται στην ειδική έκθεση, όπως δαπάνες για την ανάπτυξη και προβολή του καταδυτικού τουρισμού, υπαγωγή της επενδυτικής δαπάνης για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ 9 οπών στα κίνητρα της αναπτυξιακής νομοθεσίας, επιδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικών αξιοθεάτων, απαλωτρίωση οδών για την ενσωμάτωσή τους στις εκτάσεις περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, απαλλαγή από το φόρο δωρεάς των χορηγιών για τη χωροθέτηση, αδειοδότηση, ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία καταδυτικών πάρκων και ελεύθερων τεχνητών θαλάσσιων αξιοθέατων, έκπτωση αυτών των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών και νομικών προσώπων, απώλειες που, όπως λέει η έκθεση, θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Από ποιες άραγε? Όλες οι πιο πάνω ρυθμίσεις συνοδεύονται και συνδέονται με άλλες αναπτυξιακού χαρακτήρα δραστηριότητες, όπως λέτε. Συνδέονται με την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου των περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες επεκτείνονται με νέα προνόμια, με το νέο σύστημα σχεδιασμού του χωροταξικού νόμου 4447 του 2016, καθώς και την νομοθεσία των τουριστικών λιμένων εγκαταστάσεων, αλλά και του πολεοδομικού σχεδίου που διέπει τις τουριστικές εγκαταστάσεις, προκειμένου πιο ευέλικτα και χωρίς εμπόδια να μπει η επιχειρηματική δράση στις περιοχές αυτές. Ανατροπή δηλαδή εκβάθρων. Όλα είναι κρίκη μιας αλυσίδας για να διευκολύνουν τους ομίλους να προσαρμόσουν την επιχειρηματική τους μορφή. Παραχωρούνται τουριστικοί λιμένες, παραθαλάσσιες ζώνες και καταφύγια σε επιχειρηματική εκμετάλλευση. 2. Νομιμοποιούνται μαρίνες σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, παραδοσιακούς οικισμούς, στην παραλιακή ζώνη Αττικής, από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι το Κοροπή, με έκδοση προεδρικού διατάγματος που ξέρουμε πώς γίνονται και τι ακριβώς περιλαμβάνουν. 3. Αναγορεύει το ΤΑΙΠΕΔ σε αρχή σχεδιασμού για τη διαχείριση, ανοίγοντας το δρόμο σε προγραμματικές συμβάσεις με επιχειρηματικούς ομίλους για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής γης, δηλαδή της περιουσίας του λαού. 3. Θα επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δάση, δημόσιες δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις για τη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 4 και 5 αστέρων, καθώς και τη δημιουργία γηπέδων γκολφ. 4. Προωθούνται αναπτυξιακά κίνητρα για τη δημιουργία γκολφ 9 οπών, για τα οποία απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού, με το λαό όχι να μόνο να μην κερδίζει απολύτως τίποτα, αλλά θα παρουσιαστούν και σοβαρότατες ελλείψεις στην υδροδότηση οικισμών και θα κληθεί να το ακριβοπληρώνει με τη γενίκευση των ανταποδοτικών τελών. 5. Προβλέπει σε κάθε επιτρεπτή παρέμβαση σε δασική έκταση τον υπολογισμό ανταλλάγματος και υποχρέωσης αναδάσωσης από τον επενδυτή. Πρόκειται για μέγιστη κοροϊδία και υποκρισία. Το πολύ πολύ 60 ευρώ το δέντρο, αν είναι μεγάλο, με τη μέση τιμή σχεδόν μηδαμινή. Οι διατάξεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο πρόσφατο περιβαλλοντοκτόνο νόμο. 6. Εισάγεται το κλάμπινγκ, που είναι χώρος πολυτελούς διαμονής στη φύση. Θεσπίζεται σήμα κλάμπινγκ, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, ανοίγοντας το δρόμο για έλεγχο του τουρισμού εξοχής από μεγάλους ομίλους που θα έχουν τις προδιαγραφές. 7. Υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο ο ρόλος και η παρουσία ναυαγοσώστη σε τουριστικά καταλήματα άνω των 50 κλινών με κολυμβητική δεξαμενή 49,5 τετραγωνικά μέτρα. Καμία θετική πρόβλεψη αναφορικά με την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη. 8. Καθιερώνονται οι πρεσβευτές τουρισμού. Εκχωρούνται και με τη βούλα στους επιχειρηματικούς ομίλους αρμοδιότητες του ήδη υποβαθμισμένου Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού με ευθύνη των κυβερνήσεων διαχρονικά Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Με τον τρόπο αυτό εδραιώνεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος της Marketing Greece και του ΣΕΤΕ ως κύριο μοχλού της τουριστικής προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό με χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου και με απευθείας αναθέσεις προβολής του τουρισμού. 9. Ζητήματα που αφορούν η ΕΚ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και της ΑΣΤΕ
για κανονισμό λειτουργίας, εισαγωγή σπουδαστών, υλοποίηση πρακτικής άσκησης και άλλα, τα οποία παραπέμπονται σε κανονιστικές πράξεις βασικεία που θα εκδοθούν. Το ΚΚΕ έχει αναδείξει το καθεστώς ασυδοσίας της εργοδοσίας των μεγαλοεπιχειρηματιών του τουρισμού απέναντι στους σπουδαστές και τους μαθητευόμενους στις σχολές. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο βασανισμός του 19χρονου μαθητευόμενου στην Κέρκυρα. Με ένα νομοσχέδιο, λοιπόν, πολλές στοχεύσεις ταυτόχρονα. Γη και είδωρ στους επενδυτές σε βάρος του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου, του πολιτισμού μέσα από την εμπορευματοποίησή τους. Όλες λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες έχουν προς ανατολισμό την προσέλκυση τουριστών με μεγάλο εισόδημα, τουρισμό πολυτελείας. Χθες ο Υπουργός ομολόγησε ευθέως ότι ο τουρισμός είναι προϊόν, δηλαδή χρήμα, φέρνει κέρδη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει προσανατολισμός, λέει, για εσωτερικό τουρισμό. Ή μάλλον δεν υπήρχε προσανατολισμός για εσωτερικό κοινωνικό τουρισμό. Βεβαίως, διότι δεν συμφέρει. Δεν φέρνει συνάλλαγμα, μας είπε ο ίδιος. Τώρα βέβαια λόγω της κρίσης, επιτρέψτε μου τη φράση, που έχουν σφίξει οι κόλλοι, να δούμε και τον εσωτερικό τουρισμό. Να ρίξουν και κάνα ψίχουλο με κάνα πακέτο εσωτερικού τουρισμού και να δούμε ποιους και πόσους τελικά θα αφορά. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, τοποθετείται σε αυτό το νομοσχέδιο όπως και σε όλα με κριτήριο ποιον έρθει να υπηρετήσει. Απορρίπτουμε αυτή την ανάπτυξη γιατί υπηρετεί τους λίγους. Την αναψυχή εσείς τη βλέπετε ως εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Η διάσταση της έννοιας αναψυχής και ξεκούρασης για σας είναι απορριπταία. Για το ΚΚΕ, δουλειά για όλους. Ελεύθερος χρόνος, οργανωμένος κοινωνικός τουρισμός, εξάλληψη της αναρχίας στην παραγωγή μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο αν η καπιταλιστική ιδιοκτησία γίνει κοινωνική, εάν καταργηθεί το καπιταλιστικό κέρδος, και γι' αυτό δεν έχουμε καμία απολύτως αυταπάτη. Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι δυνατό να εξασφαλίζεται η συνεχής τουριστική κίνηση για τις λαϊκές ανάγκες όλο το χρόνο, χειμερινούς και θερινούς μήνες, αξιοποιώντας όλες τις μορφές τουρισμού. Γι' αυτό βέβαια και το ΚΚΕ όχι μόνο δεν απορρίπτει την αξιοποίηση όλων των μορφών τουρισμού, την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, όλων των πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα μας σε σχέση με άλλες, αλλά θεωρεί ότι μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία του λαού, αλλά με άλλου τύπου ανάπτυξη, με μοναδικό γνώμονα την ικανοποίηση της ανάγκης και του δικαιώματος των εργαζομένων για αναψυχή, που θα διασφαλίσει τους εργαζόμενους στον κλάδο με σταθερή δουλειά, μισθούς, που να καλύπτει ανάγκες της λαϊκής οικογένειας για τη μόρφωση των παιδιών, με ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα υγείας και πρόνοιας, με σταθερή καθολική κοινωνική ασφάλιση, με αντιπλημμυρική και αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση της χώρας ως προϋπόθεση προστασίας της ζωής του λαού. Επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε, όπως αποδείχτηκε και με αφορμή την πανδημία και τις τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, αλλά και τις μεγάλες καταστροφές που ζήσαμε στο Μάντι, στη Μάντρα της Αττικής και αλλού. Μόνο λοιπόν σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, ενταγμένα στο κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της οικονομίας και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη όλων των άλλων κλάδων της οικονομίας, της βιομηχανίας, της αγροτοκτηνοτροφίας, της αλληλείας, με αυστηρό εργατικό έλεγχο και κριτήριο την κάλυψη των όλο και αυξανόμενων λαϊκών αναγκών, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και λογαριασμό των πολλών. Ο αγώνας λοιπόν των εργαζομένων για το τώρα είναι παρακαταθήκη για την ολοκληρωτική απελευθέρωση από τη δικτατορία των μονοπωλίων. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.